Να, μην έχει χώσει εδώ. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίες, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθήσαντες, στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν το λεθήνε, τα ψυχάς ημών. Αμήν. Σταυρέ του Κυρίου, βοήθημη το αμαρτωλό. Συγκινούμε, αγαπητοί μου άνδρες και γυναίκες και δεσιμότητες πατέρες, και γινούμε που τώρα εις το βαθύ γύρας μου με αξίωσε, με ηλέησε απόψε να βρίσκομαι εις τας Αθήνας, την πρωτεύουσα της Ελλάδος, να βρίσκομαι εις την αίθουσα εδώ της αδερφότητος Σταυρός, όπου επί σειράν ετών εκήρυξα το Λόγο του Θεού. Συγκινούμε που σας βλέπω εδώ. Είστε ένα ακροατήριο, ζωηρό ακροατήριο, διδαγμένο να μάχετε και να αγωνίζετε. Ναι, διψάτε, γνωρίζω, διψάτε νέα. Έχουμε νέα και από τη Φλωρίνα νέα έχουμε και από την Εκκλησία της Ελλάδος έχουμε νέα. Και ξέρω ότι έχετε μία δίψα να μάθετε νέα. Και εκ μέν της Φλωρίνης νέα ποια είναι? Νέα είναι ότι εκεί το θερμόμετρο είναι 15 υπό το 0. Νέα από τη Φλωρίνα είναι ότι εκεί έχουν σειράψει πρόσφυγες αδερφοί μας εκ της Βορείου Ηπείρου άνω των 1000, οι οποίοι συνοστίζονται εις τα στρατόπεδα Φλωρίνης και Αμιντέου και ζουν υπό αθλίας συνθήκας. Τώρα προλίγο μου εμήνυσαν από τη Φλωρίνα ότι σε ελληνή κατάσταση τρέμοντες εισήθαν στην πόλη 45 νέοι πρόσφυγες. Εκ μέρους των προσφύγων αυτών αδερφών εκφράζω θερμάς ευχαριστίας προς όλους εμάς οι οποίοι βοηθήσατε και δια τροφίμων και δια χρημάτων τους πρόσφυγες αδερφούς μας. Ο πόνος των πόνος μας, το δάκρυ τους δάκρυτος, ο αναστεναγμός των αναστεναγμός μας, εάν θέλουμε να είμαστε μέλη της Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας. Νέα από την Αθήνα, από τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, έχω πολλά να είπω, αλλά θα με επιτρέψετε να τα δείτε γραπτά αυτά, μία εισηγησή μου, μία γόρευση που έκανα στην Ιεράς Συνόδου, ως και άλλα την Άγια γονότα, όσοι με το πίστο θλιβερά, θα τα διαβάσετε εις τα περιοδικά, εις τις εφημερίδες, ιδίως δε εις των Ορθόδοξων τύπων και εις των εκκλησιαστικών αγώνα. Κάντε υπομονή και θα μάθω τώρα. Σήμερα η μέρα μας αναγκάζει, μας υποχρεώνει να μιλήσουμε μάλλον λόγων επικοδομητικών. Να μιλήσουμε λόγων επικοδομητικών, διότι βρισκόμεθα μέσα στην καρδιά της Αγίας και Μεγάλης Σερακοστής. Η δε Αγία και Μεγάλη Σερακοστή ίσον τι ίσον, ίσον περίοδος νηστείας. Ίσον περίοδος προσευχής θερμής, αδιαλείπτου προσεύχεστε. Ίσον περίοδος ελεημοσύνης, ίσον περίοδος μετανοίας, ίσον περίοδος πένθους. Πένθους είναι μία πένθυμος, αφού παλαιότερα και οι ιερείς ήταν υποχρεωμένοι να ντύονται με μαύρα. Διότι το μαύρο σημαίνει πένθους. Και μαύρα φορούμε εμείς και όχι κόκκινα, για να πενθούμε τις αμαρτίες μας. Όχι μόνο τα συλλικά μας, αλλά τις αμαρτίες του λαού μας. Πένθυμος, πένθος. Και άλλωστε, ο Κύριός μας, ο ιδρυτής της πίστεώς μας, εκκλησίας μας, δεν φαίνεται στα Ευαγγέλια να εγέλασε, έκλαψε. Μάλιστα, γράφουν τα Ευαγγέλια ότι για τελευταία φορά που ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα και είδε την πόλη των Ιεροσολύμων, έκλαψε, λέει, δόν την πόλη έκλαψε ο Χριστός. Ο λίγων πρώτου πάθος του και είπε τα λόγια εκείνα: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πως άκηση θέλησε έπεισε να γίνει τα τέκνα σου όσοι όρνησε τα νεοσία της και ουκεθελήσετε.
Τώρα, εάν εκεί τολμήσαμε και αντί Ιερουσαλήμ γράψαμε «Ελλάς, Ελλάς», τότε θα αισθανθούμε και εμείς το ρίγος που πρέπει να αισθανθούμε για την αθλειότητα της πατρίδας μας. «Ελλάς, Ελλάς, μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά». «Ποσάτσι θέλησα», λέει ο Χριστός, «διερωτηρίκων, συγγραφέων, διδασκάλων, μη πνευματικών πατέρων, ποσάτσι θέλησα πεις να γίνει τα τέκνα σου και ο κατελήσατε, αφήε το οίκος ημών έρημος». Επένδυσε ο Χριστός. Και επένδυσε ακόμα και ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος, ο κορυφαίος των Εθνών. Όταν πάτε στα σπίτια σας, ανοίξετε την προς Φιλιππησίους επιστολή, την οποία απίθυνε προς τους Έλληνας της Μακεδονίας και δια της Φιλιππησίου επιστολής προς όλους τους χριστιανούς, και εκεί θα δείτε κάτι να λέει. «Κλαίω». Ποιος κλαίει? Ο Απόστολος Παύλος. «Κλαίω», λέει, «τους εχθρούς του Σταυρού». Έτσι ονομάζεται ο Παύλος. Το λιτό αυτό σε ημέρες σκυράς που διήρθε η πατρίς μας μου το επενθύμιζε στη Μακεδονία ότι διεξήγεται ο σκυρός αγών. Σκυρός αγών εκεί, αυτό μου επενθύμιζε ένας φίλτατός μου, συμμαθητής μου και νυν μακαριστός στους ουρανούς, ο αγαπητός Αθανάσιος Φραγκόπουλος. Μου το επενθύμιζε, μα πρέπει να γνωρίσω ότι βρισκόμαστε σε εποχήν εχθρών του Σταυρού και πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε πνευματικώς όσον δυνάμεθα, επικαλούμενοι την βοήθεια του Τιμίου Σταυρού. Ας είναι η αιωνία η μνήμη του λαμπρού αυτού, κήρυκος του Ευαγγελίου, ο οποίος όχι μόνο δια του λόγου, αλλά και του γραπτών κειμένων το δίδαξε των ελληνικών λαών. Μάλιστα, έτσι είναι, έκλαψε ο Απόστολος Παύλος. Και συνεπώς και εμείς είναι περίοδος πένθος. Πρέπει να κλάψουμε δια τους εχθρούς του Σταυρού. Και υπάρχουν πολλοί εχθροί του Σταυρού. Και αυτό το θέμα απόψε, δύο λίγων θα προσπαθήσω να το εξηγήσω εις εμάς, αγαπητοί μου χριστιανοί, και παρακαλώ να προσέξετε. Διότι υπάρχει φόβος στο κύκλωμα των εχθρών του Χριστού να είμαστε και εμείς, παρόλο το ότι έχουμε βαπτιστεί, οι εχθροί του Σταυρού. Ο Σταυρός, πρέπει να γνωρίζουμε ότι προ Χριστού ήταν ένα όργανο εκτελέσεως, εις το οποίο καταδικάζονται εις τον θάνατο τα αποφούλια τέρατα της Ρωμαϊκής Αυκρατορίας, αυτοί που διέπρατον ή δεχθεί εγκλήματα, πρωτοφανή εγκλήματα, καταδικάζονται. Αλλά μετά την στάλωση του Χριστού υπέστη αλλίωση, και η αλλίωση την οποία υπέστη το σύμβολο ο Σταυρός είναι ένα από τα θαυμαστά φαινόμενα. Αυτή η αλλίωση στη δεξιά του υψίστου έγινε πλέον παγκόσμιον σύνθημα, έγινε παγκόσμιον σύμβολο της πίστεώς μας, έγινε ο θρόνος της χάριτος, έγινε το θυρών της ιαστήριων, εις το οποίο εφάπαξ υπέρ όλης της ανθρωπότητας προσέφερε την υπερτάτη θυσία του, έγινε η ένδοξο σημαία κάτω από την οποία η χριστιανική εκκλησία μας, η ορθόδοξη εκκλησία, δίνει μάχος κυράς, διότι μας καλεί όλους εθελοντικώς ή της θέλει ο πίσω μου ηλθεί να ενταχθούμε στα σφάλαγγα της εκκλησίας, εις το στράτημα της εκκλησίας, και να δώσουμε μάχη σκυράν εναντίον του κακού, το οποίο κακό εδρεύει μέσα στην καρδία μας ως δανέα ύδρα, του κακού το οποίο εδρεύει μέσα στην οικογένειά μας, του κακού το οποίο εδρεύει στην πατρίδα μας, του πανκακού το οποίο έχει εξαπλώσει ως οχτά μέσα εις όλη την ανθρωπότητα. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι εχθρίδε του Σταυρού του Κυρίου, είναι πολλοί, αναφέρω μερικούς. Εχθροί του Σταυρού είναι οι Εβραίοι, μίσος άσπονδων έχουν εναντίον του Χριστού μας. Τον άρπαξαν τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, τον οδήγησαν στα κριτήριά τους, τον κατεδίκασαν εις θάνατον, μετέβησαν το πρωί της Αγίας της Μεγάλης Παρασκευής, πριν της ανατολής του ηλίου, εις το πρετόριο του Πιλάτου, και εκεί εφώναζαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Εις δε το ερώτημα του Παύλου Πιλάτου, τι κακονεποίησε, αυτοί περισσότερον εφώναζαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Και όταν ακόμα ζήτησε να γίνει εκλογή μεταξύ Βαραβά και Χριστού, αυτοί προτίμησαν τον Βαραβά. «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», οικούετο ως σκήνες, ως σκυλιά λυσιασμένα εφώναζαν κάτω από το πρετόριο. Εχθροί του Χριστού και των Σταυρών, όπως λέγει η παράδοση, του Σταυρού, του ίνιξαν τάφων, ίνιξαν λάκων βαθύ,
και τους έταψαν μέσα σε ακαθαρσίες στο σταυρό του Κυρίου μας οι Εβραίοι. Και πέρασαν πολλά χρόνια έως ότου ήρθε η Αγία Ελένη, η οποία γεμάτωσε ευγνωμοσύνη, διότι ο Κύριος ο Εσταυρωμένος εβοήθησε τον Ιωάννη της Κωνσταντίνου και νίκησε με το σημείο του Σταυρού παρά την Μαλαβία γέφυρα της Ρώμης τα στρατέματα του Μαξεντίου, γεμάτο λέω ευγνωμοσύνη, μετέβη στα Ιεροσόλυμα, έσκαψε. Και επιτέλους ευρύκε τον θησαυρό, τον εκτίμητο σταυρό, ευρύκε τον σταυρό, τους σταυρούς μάλλον, τους τρεις σταυρούς. Αλλά ποιος από τους σταυρούς αυτούς ήταν ο σταυρός του Κυρίου, διότι ομοίαζαν μεταξύ των. Τότε λέει η παράδοση, στην οποία εγώ πιστεύω στην παράδοση, ότι περνούσε ένα φέρετρο, ένας νεκρός περνούσε. Αγγίξανε τον σταυρό, τίποτα. Ανοίξανε το δεύτερο σταυρό, τίποτα. Ανοίξανε τον τρίτο, εγώ του θαύματος. Ο νεκρός αρέστη. Και επίσης ότι είναι ο σταυρός του Κυρίου. Εχθροί του σταυρού ήσαν οι Πέρσε, οι πυρολάτρε αυτοί, οι οποίοι εξεστράτευσαν αντίον των Ιεροσολύμων και κυρίευσαν τον τίμιο σταυρό. Και ένας γενναίος στρατηγός βασιλεύς, ο Ηράκλειος, το 626, εξεστράτευσαν αντίον των Περσών, ενίτησε αυτούς κατά κράτος, και πήρε το σταυρό προς τα πίσω και τότε για την νίκη αυτή οι πρόγονοί μας, οι Βυζαντινοί, έψαλαν τον υπερμάχο στρατηγό τα εγκυτήρια εις τον ναό των Λαχερνών. Ιστορία λοιπόν έχει ο σταυρός. Εχθροί του σταυρού δεν είναι μόνο οι Εβραίοι και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι, αλλά είναι ακόμα και οι εθνικοί, οι ιδωλολάτροι μισούσαν το σταυρό. Πολλοί τον μισούσαν. Διότι ο σταυρός των σημείων αντιλεγόμενων ήταν σταυρός αντιλεγόμενων. Οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον έλυση δαιμορία, εμείς δε κηρύσσομεν Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Ναι, τον εκδίωξαν, τον εμίσαν οι ιδωλολάτροι, οι εθνικοί, τόσο πολύ τον εμίσαν, ώστε ίσως δεν πρέπει να σας αναφέρω αυτή τη λεπτομέρεια, διότι θα σκανδαλιστείτε, αλλά πρέπει να τα αναφέρω την περιβέρα. Ευρέθησαν μέσα σε σπίτια, σε παλάτια των εθνικών, ευρέθησε ο Σταυρός. Ο Σταυρός και πάνω στο Σταυρό δεν είχαν ζωγραφίσει τον εσταυρωμένο λυτρωτή, αλλά ζωγράφισαν παρακαλώ ένα όνον, ένα γαϊδουράκο. Εφρήξατε επί το ακούσματι ότι οι λάτρε για να διαπομπεύσουν τον τίμιο Σταυρό εχάραξαν επάνω στον Σταυρό του ένα όνον, ένα τετράποδο. Πολύ περισσότερο πρέπει να αναστενάξουμε, διότι χθες το βράδυ έμαθα μια λεπτομέρεια η οποία με συνεκλώνησε και μόνο ότι δεν είχα σκοπό να κάνω ελεγκτικό κήρυγμα, επιτρέψατε με στο σημείο αυτό να απευθύνω ελεγκτικό κήρυγμα. Ότι εδώ στην Αθήνα, σε μια αίθουσα, θα σας θυμώ με το λίγο ποια είναι η αίθουσα αυτή, εκεί πέρα φοιτητέ, επήραν την εικόνα του Χριστού και την γελιοποίησαν. Αφενός, τον παρουσίασαν σε μια απεσία μορφή, με ένα πελώριον μίστακα, ατάχτος, ερημένος και από τα μαλλιά του και πάνω στο στόμα του έβαλαν τσιγάρο να καπνίζει ο Χριστός και ακόμα στα πόδια του κάτω γράψανε αισχρά λόγια τα οποία δεν επιτρέπεται να αναφέρω εδώ στην αίθουσα. Ποια είναι αυτά παιδιά της Ελλάδας, ποια είναι παιδιά του Πανεπιστημίου, ποια σχολής παρακαλώ, της θεολογικής σχολής. Έσχος, θεολογικής σχολής. Λοιπόν. Και ακόμα είναι, αυτά είναι τα αποτελέσματα, αποτελέσματα της σπουδής. Λοιπόν, έχεις δίκιο, έτσι είναι τα αποτελέσματα κομπιούτερ, παιδιά ευλαβή, παιδιά πιστά, παιδιά που ακολουθούν μαθήματα, δίνουν εξετάσεις στην εθνική σχολή, μια φορά και δύο φορές και δεν επιτυχάνουν άλλοι με το κομπιούτερ. Δεν πάνε στη σχολή, αλλά το κομπιούτερ είναι φοιτητέ τη θεολογία από το κομπιούτερ και πλημμύρισε πλέον και η σχολή μέσα έξι μαξιστά και εμπέχτα του κυρίου Μόνο του Χριστού. Ακόμα δεν είχε καθηγητή, το οποίο αποφεύγω να φέρω το όνομα, εγγυλοποίησε και είπε ότι εγώ λέει τι είναι αυτά λέει, που λένε μερικοί. Μερικοί, εγώ λέει με τη γυναίκα μου παρακολουθώ τα ευπρεπή πορνό και διδάσκομαι. Εγαλικούρια. Ναι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Συνέχεια έχουμε αφογανάκτηση εθνική μέσα στην αίθουσα της θεολογικής σχολής μας, όπου εκεί, ο ΕΕ μπορεί να πει στους καθηγητάς, που μαζευτήκαν καμιά 25 εκεί πέρα,
και λοιπά και διδάσκουν, ουέ, δύναμεθα να πούμε επί της Μωυσέως καθέδρας ανέβησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και δυνάμεθα και εμείς να πούμε επί της Μωυσέως, επί της καθέδρας που εκάθισε ένας Ανδρούτσος, εκάθισε ένας Τρεμπέλας, εκάθισε ένας Μπρατσώτης, εκάθισαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διαπομπεύουν, γελιοποιούν την Αγία μας θρησκεία. Επανέρχομαι στο θέμα. Εχθροί του Χριστού, του Σταυρού, είναι οι Ιουδαίοι, είναι ακόμα, είναι εχθροί του Χριστού είναι τα ποικίλα ρεύματα του αιώνος μας. Ο Χίτλερ ο Χάρη εγγυλιοποίησε τον Σταυρό, απειγόρευσε να τον ζωγραφίζουν όπως ήταν, αλλά ήταν ο παδός του Αγγελωτού Σταυρού, τον οποίο ζωγράφιζε πανταχού. Και απειγόρευσε πάνω στην Αγία Τράπεζα να τίθεται το Ευαγγέλιο και να τίθεται το βιβλίο του Αγώνα μου. Εχθροί του Χριστού υπήρξαν τα μασονικά συστήματα, τα οποία αντί του Σταυρού έχουν την Πεντάλφα. Και δυστυχώς βλέπω η μασονία στην Ελλάδα τριαμβεύει και εξακολουθεί να ρίπτει τις ρίζες της μέσα στον ελληνικό λαό. Εχθροί του Σταυρού υπήρξαν οι άνθρωποι των Αθέων, προπαντός όμως εχθροί του Χριστού υπήρξαν, παρακαλώ, και υπάρχουν οι χιλιαστές, οι μεδωρητικοί, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτοί μισούν τον Σταυρό μέχρι το σημείο ώστε δεν τον ζωγραφίζουν όπως άλλα δόγματα, αλλά ζωγραφίζουν τον Σταυρό ως ένα σπάσαλο, ένα μπάσαλο πάνω και εκκρεμάστε ο Χριστός, που και ιστορικός δεν αποδεικνύεται, δεν είναι ορθόν, και ακόμα μισούν τόσο πολύ ώστε σας αναφέρω ένα ανέκδοτο, ότι όταν είμαι ιεροκήρυκα στην Κοζάνη, εκεί ένας φανατικός χιλιαστής, λοιπόν, δεν έκανε το σημείο του Σταυρού. Προτιμούσε να κόψει το χέρι του παρά να κάνει το Σταυρό. Και έτσι να βλέπετε τους αυτούς. Μόλις βλέπετε χιλιαστή, δεν είναι ανάγκη να έχετε απολογητικές γνώσεις, να έχετε αντιρρητικές γνώσεις, να ξέρετε θεολογία. Κάνε το Σταυρό σου. Και θα κάνει το Σταυρό του, τον διώξετε. Δεν κάνει Σταυρό αυτός. Δεν κάνει. Κόβει το χέρι του, Σταυρό δεν κάνει. Εκεί λοιπόν, χριστιανοί πιστοί και αφοσιωμένοι στο Θεό, πήγανε κάτι νεαρά παιδιά και τη νύχτα χαράξανε πάνω στο Σταυρό. Χράξανε πάνω στην πόρτα το σημείο του Σταυρού. Σηκώθηκε το πρωί αυτός, έγινε έξαλλος. Έξαλλος έγινε. Τι έκανε? Αμέσως λοιπόν προσπάθησε να ξύσει το Σταυρό του Κυρίου. Προσπάθησε, δεν έκανε τίποτα. Τι έκανε? Τόσο μίσος είχε, ώστε έβλεπε την πόρτα και την έκαψε. Τέτοιο μίσος έχουν αυτοί. Ναι, τόσο λέχος έχει ο Σταυρός του Κυρίου μας, μάλιστα. Έχουν ούτω μίσος το Σταυρό του Κυρίου μας, μάλιστα, και μισούν και αυτοί το Σταυρό, και εξίσου, όπως είπαμε, μισούν το Σταυρό και οι οπαδοί του Μάρξ, οι οποίοι κατήργησαν τον Σταυρό και ύψωσαν αντί του Σταυρού δικά του σύμβολα, όπως είναι το σφυροδρέπανο και όπως είναι οι άλλα τεινά σύμβολα τα οποία έχουν και αυτοί. Εκεί στην περιφέρεια της Γερμανίας, ομιλώ με παραδείγματα, εκεί στην περιφέρεια των Γρεβενών που υπηρέτησα ως ιεροκήρυκας, μετέβησα ένα χωριό και βρήκα τον ιερέα, τον ευλαβέστατο ιερέα, να κλαίει σαν μικρό παιδί. Τι μου λέει? Ξέρεις τι έγινε, λέει, στο χωριό μου? Ότι πήγανε τη νύχτα ή και την ημέρα, λέει, πήγανε οι άθιοι κομμουνιστές, οι παραπαιδιά του Μάρξ. Το Μάρξ και τι έκανε? Ξεριζώσαν τους σταυρούς, τους έκαψα και ανταυτού υψώσανε γροθιές ως σύμβολα του μαχωμένου μαχωμένου. Και μετά τον πήρανε τον άνθρωπο αυτών των μοναχών, τον ιερομόναχο, οικογενειάρχη, τον πήρανε και τον οδηγήσανε στον Αλιάκμονο ποταμό. Και από ένα βράχο του δώσανε μια σπροξά και τον ρίψανε στα ρεύματα του Αλιάκμονος και τον έπνιξε. Έγραψε τότε σχετικό εις την ενορία άθρο, εις μνημόσυνον αιώνιον του μάρτυρος αυτός της φυλής, που κατέσφαξαν αυτό 450 σφάξανε, σαν τα πρόβατα σφάξανε. Και είναι και βουλευτέ μες στη Βουλή των Ελλήνων. Σφαγή αυτή είναι και βουλευτέ. Και απολαμβάνω τα δικαιώματα του Έλληνος που έπρεπε να είναι στα φυλακή μέσα για τα εγκλήματά τους. Δεν ανήκω σε κόμματα, το ξέρετε πολύ καλά, αλλά οφείλουμε να μιλούμε την αλήθεια προς τους άνω και προς τους κάτω. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας. Αλλά ο Σταυρός του Κυρίου μας, παρόλη την εξουθένωση την οποία κάνουν οι εχθροί και φίλοι και προσπαθούν να σβήσουν, και τώρα που έρχονται αυτοί οι Βοεπρώτε, δεν ξέρετε πώς συγκινούνται. Όταν τους παρουσιάσω τον Σταυρωμένο, πέφτουν χάμω και προσκυνάνε.
τόσο πολύ. Και όταν του δώσει ένα σταυρουδάκι, το φυλάνε. Εκεί στα Τύρινα, στο Αγιρόκαστρο, στο Ελμπασάν, στα μέρη εκείνα που εδόξασε η ελληνική Ανδρεία, δεν επιτρέπεται κανείς, όποιος έκανε το σταυρό του, εφυλακίζεται ο κερίπτος της φυλακάς. Αλλά όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά και στα άλλα κράτη. Το κράτη όπου επεκράτη ο άθεος και ο κομμουνισμός, εκεί σβήνεται τελείως το σημείο του σταυρού. Εκαταδιώκει το πάσο ο οποίος έφερε το σημείο του σταυρού. Τι ούτως είναι ο διωγμός, τον οποίο οι εχθροί, πολλοί λοιπόν οι εχθροί του σταυρού, οι οποίοι καυχόνται ότι δύναται να εξαλείψουν το ιερό αυτό σύμβολο της πίστεώς μας. Αλλά ο σταυρός όμως είναι αήττητος, αήττητος είναι. Δεν είναι κάτι ο σταυρός, είναι όπλον ακαταμάχητο, ακαταμάχητον όπλον. Ιδίως ένας ο οποίος αγαπούσε τον σταυρό του Κυρίου είναι ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος όπου πήγαινε έστεινε σταυρό και κάτω από τη σκιά του σταυρού εκείνη τα λόγια, εκείνα τα απλά, τα αθάνατα λόγια, διαβάστε προφητείες του Κοσμά του Αιτωλού, ότι είπε ο Άγιος Κοσμάς θα βγει και στις ημέρες μας ακόμη προφήτευσε πολλά πράγματα και κήρυτε κάτω από την σκιά του σταυρού και έλεγε λόγια θεϊκά, θεόπνευστα λόγια. Και αν σήμερα έχουμε βερβιρότας, αν υπάρχουν σήμερα 400, 400, 500 βερβιρότες, είναι παιδιά και εγγόνια και τρισέγγωνα του Αγίου Κοσμά. Αυτό σε κράτησε στην Αλβανία τους χριστιανούς πιστούς και φωσιωμένους. Και μοίραζε σταυρουδάκια. Μοίραζε σταυρουδάκια, σταυρουδάκια, μοίραζε παντού. Και μέχρι σήμερα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν σταυρουδάκια από τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Ας είναι αιωνία η μνήμη του μεγάλου αυτού διδάχου της Εκκλησίας μας. Λέγει λοιπόν ο Κοσμάς ο Αιτωλός ότι περί της δυνάμεως του Χριστού μας λέγει. Τι διδάσκει περί της δυνάμεως του Χριστού? Λέγει κάτι πολύ σπουδαίο. Ότι ήταν λέγει. Ήταν λέγει ένας επί στη Θεσσαλία, στον κάμπο της Θεσσαλίας, εκεί έστησε σταυρό, εκεί στα Φάρσαλα κοντά, έστησε σταυρό και κάτω από το σταυρό εκείρυτε το Λόγο του Θεού και έλεγε πάντοτε «Χριστέ μου, όπως εσύ έχεις το αίμα σου για μένα, αξίωσέ με και εμένα να χύσω το αίμα σου για σένα». Λίγα λόγια, σπουδαία και μεγάλα λόγια που δεικνύουν την αγάπη προς το μαρτύριο που σύμβολο είναι ο σταυρός. Εκήρυξε. Αλλά με το λίγο περό πέρασε ένας αγάς, καβάλα επάνω σε ένα άλογο υπερήφανο και μόλις είδε το σταυρό τον έφτισε το σταυρό. Και κατέβηκε κάτω από το άλογο του, πήρε ένα τσεκούρι και τον έκανε κομμάτια το σταυρό. Και τον εφόρτωσε επάνω στο άλογο του και πήγε στο κονάκι του, στο μέγαρό του εκεί και τον έκανε ξυλοπόδαρα του κρεβατιού του. Κοιμήθηκε, όχι, τη νύχτα σεισμός. Σύστη, ξυλοκύλο, τον ανέτρεψε. Κατάλαβε ότι ο σεισμός αιτία είχε τότε αυτός ύβρισε τον Τίμιο Σταυρό και σηκώθηκε και πήρε αυτά και συνήρμοσε τα ξύλα που είχε κάνει ξυλοπόδαρα, τα ίνωσε, τα έκανε πάλι σταυρό, τον εφόρτωσε στον ώμο του και πήγε χιλιόμετρα και τον έβαλε πάλι στο ίδιο μέρος. Και κάθε βράδυ περνούσε και έκανε το σταυρό του και άναβε την καντήλα του. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός που αναφέρεται στον βίο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Είναι ο σταυρός του Κυρίου, μάλιστα. Όποιος πάει κόντρα με το σταυρό γίνεται κονιορχτός. Η δύναμή του είναι μεγάλη, τεραστία η δύναμή του, παρόλη τη φαινομενική του αδυναμία, την οποία εφάνει ότι είχε ο Χριστός. Εμείς δε κηρύσσομε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, ο σταυρός του Κυρίου. Και έχουμε ακόμη να πούμε ότι εκτός αυτών των εχθρών που σας ανέφερα υπάρχουν και άλλοι εχθροί. Οι εχθροί δεν τους αναζητήσαμε πλέον ούτε στις αιρέσεις, ούτε στους εθνικούς, ούτε στους μασόνους, ούτε στους χιλιαστάς, ούτε στους μαρξιστάς. Ό,τι είναι μέσα στο δικό μας κύκλωμα, μέσα σε αυτούς που λέγονται χριστιανοί, είναι σταυρωτέ του Χριστού. Και παρακαλώ προσέξετε ιδιαιτέρως το σημείο αυτό της διδασκαλίας μου. Ποιο ότι είναι εμείς, είναι πρώτα-πρώτα οι χλιαροί χριστιανοί. Λένε ότι είναι χριστιανοί και ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους. Και μέσα στη βουλή, μέσα στο ναό της Μητροπόλεως, μου το έλεγε ο Μακαρίτης ο Αθηνός Σπυρίδωνας, λέει. Τους μαζεύονται εκεί πέρα όλοι ανεξαιρέτως και όταν είναι ώρα να κάνουν το σταυρό τους, δεν κάνουν σταυρό, κάνουν έτσι. Σαν να παίζουν βιολί. Ναι, γελάτε, να κλαίτε.
να κλαίτε τους εχθρούς του Σταυρού. Ντρέπονται να κάνουν το σημείο του Σταυρού μέσα κάτω από μέσα στον ναό της Μητροπόλεως. Χλιαροί ντρέπονται και μπαίζουν το σημείο του Σταυρού και δεν εννοούν κάτω στο τραπέζι εκεί πέρα και απολαμβάνουν τα αγαθά. Να δείτε τι πείνα υπάρχουν, τι πείνα υπάρχει, τι τρομερά πείνα. Σας είπα και άλλοτε, πεινάει και Βουλγαρία. Και πρέπει να κάνουμε έρευνα και για τους χριστιανούς της Βουλγαρίας. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, παρόλο την οικονομική δυσχέρεια που έχει η Ελλάς εν σχέση με τα άλλα κράτη, θα είναι μικρός παράδεισος. Μικρός παράδεισος είναι. Και έπρεπε, εγώ το λέγω, βλέποντας την αχαριστία του ελληνικού λαού, την αγνωμοσύνη του ελληνικού λαού, εγώ θα ήθελα, επειδή συμμετείχω λίγο και εγώ είμαι στρατιωτικός ιερεύς και ανέβηκα στα ψηλά βουνά για να κηρύξω το Ευαγγέλιο, θα έλεγα βλέποντας την αχαριστία του ελληνικού λαού, θα έπρεπε να νικήσουν οι αντάρτες. Ακόμη στην αγκιά σου. Τι θα τραβούσε η Ελλάδα, θα ήταν αφάνταστο. Αφάνταστο θα ήταν. Αφάνταστο. Ό,τι τραβούσαν τα γειτονικά μας έθνη, η Ρουμανία, η Βουλγαρία κλπ., θα υφίστανται και η Ελλάδα. Αλλά σύνεωνε η μνήμη εκείνων οι οποίοι ετάφησαν, οι γονείς ήταν υπερπίστεως και πατρίδωσαν στα ψηλά βουνά της πατρίδος μας. Λοιπόν, εκεί λέγουμε ότι υπάρχουν κύκλωμα, στο κύκλωμα είμαστε και οι αδιάφοροι, ψυχροί αδιάφοροι. Δεν είναι πολλά χρόνια μέσα στη Θεσσαλονίκη, νομίζω το έχω πει κι άλλοτε, υπενθυμίζω μερικά πράγματα για τους νεαρούς ακροατάς μου, ότι ακροατάς μου, όχι μόνο στο ορατόν, διότι δεν είστε μόνο το ορατόν ακροατήριον, είναι και το αόρατον. Το δε ορατόν, το δε αόρατον είναι πολύ μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Χάρη στα αργιανά κύματα και στην τεχνολογία και στις κασέτες, ο λόγος του Θεού διαβαίνει παρόλο στις απογραφικές διατάξεις, απογραφές της Ιεράς Συνόδου, προχωράει και ακούγεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος όπου κατοικούν χριστιανοί. Ο λόγος του Θεού δέδεται πάντοτε μεν, αλλά ιδιαίτερα στην εποχή την τεχνολογική που μας δίνει την ευχέρεια να ακούγεται πανταχού. Και μου γράφουν από τα διάφορα μέρη. Σε ακούμε. Λέει, χθες σε ακούσαμε και απορώ και εγώ και μετά μου λέει ότι ακούσαμε στην μια κασέτα περί αυτού. Χάρη λοιπόν των νεαρών μας και αυτή είναι, το ορατό είναι ολίγιστε εδώ πέρα. Το ορατό είναι πολύ μεγάλο. Διπλάσιο, τριπλάσιο, τετραπλάσιο, πενταπλάσιο. Και αν είχαμε σταθμό με μεγάλη εμβέλεια, εμάς η δική μας εμβέλεια του σταθμού είναι, έχουμε εμβέλεια μεγαλύτερη από την εμβέλεια του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιώς. Αλλά εδώ εκείνος η εμβέλειά του καλύπτει χώρων 5 εκατομμυρίων. Ενώ εμάς η δική μας εμβέλεια, η οποία ακούγεται μέχρι καλύπτει μόνο 100-150 χιλιόμετρα. Και συνεπώς ένας μικρός αριθμός ακούει. Αλλά δεν πειράζει. Και ο ραδιοφωνικός σταθμός υπό την ηγεσία του Πειραιώς εργάζεται θαυμασίως. Εργάζεται και μεταδίδεται ο λόγος του Θεού, όπως και ο άλλος. Σε ο ραδιοφωνικός σταθμός και πας άλλο σήματα οπαδί, ούτως ή άλλως Χριστός καταγγέλλεται. Λοιπόν, τι έλεγαμε τώρα, έλεγαμε σχετικώς ότι προσέξουμε να ανήκουμε στο κύκλωμα. Στο κύκλωμα είναι κληροί, αδιάφοροι χριστιανοί που δεν κάνουν. Δεν είναι πολλά χρόνια που κάτω στη Θεσσαλονίκη, συνέβη το εξής επεισόδιο. Ότι ένας γεωργός επήγε, δεν καταλάβαινε ότι το ξενοδοχείο ήταν ξενοδοχείο της λίστης της αριστοκρατίας και μπήκε μέσα και κάθισε ένα τραπέζι να φάει το φαγητό του. Αλλά προτού να φάει το φαγητό, σηκώθηκε πάνω και έκανε το σταυρό του. Μόλις έκανε το σταυρό του, χα. Ήταν χειροδύναμος όμως. Ανέτρεψε τα τραπέζα όλα. Όλα τα τραπέζα. Είδε αστυνομική δύναμη να το συλλέξει. Δεν υποφέρονε να υβρίζει τον Χριστός εδώ μέσα. Τους έδιωξε όλους, κυριάρχησε. Ήταν χειροδύναμος όπου πήγαν όλοι αυτοί. Σαν λαγωοί φύγανε αυτοί εκεί πέρα. Που απολαμβάνουν τα λιγά αλλά αγαθά και είναι ευχαριστώ, δεν λέγουν οι αχάριστοι. Η κύκλωμα λοιπόν είναι οι χλιαροί, είναι οι αδιάφοροι. Στο κύκλωμα αυτό ανήκουν επίσης και οι άλλοι εκείνοι περί των οποίων λέγει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού μας λέγει έχει μεγάλη σημασία. Το έχω ερμηνεύσει εγώ αυτό το στίχο. Το στίχο τον έχω ερμηνεύσει στο βιβλίο προς τον Γολγοθά. Ό,τι λέγει κάπου το Ευαγγέλιο, εκεί εστάρωσαν αυτόν. Οι Εβραίοι τον εστάβρωσαν μια φορά εκεί που είσαι στον Γολγοθάν. Τον περιβόη τον Γολγοθάν στον Γολγοθάν. Εμείς τον σταυρώνουμε σε νέους Γολγοθάδες. Έχουμε στήσει νέες Γολγοθάδες όπου εκεί σταυρώνουμε τον Χριστό. Εκεί, πού εκεί, ναι εκεί. Το σταυρώνει τον Χριστό μέσα στο σπίτι. Παντρεμένος είσαι, σε στεφάνω σε εκκλησία με το σταυρό του Κυρίου και έκανε στο σπίτι σου σφαγείον. Και λένε η στατιστική, όπως το είπα και άλλοτε, ότι 400.000 εκτρώσεις γίνονται σε αυτό.
Και λέει ο Ντοστογεύσης, όποιος σκοτώνει παιδί, σκοτώνει τον Χριστό. Εκεί λοιπόν τον σταυρώνουμε τον Χριστό. Κάθε όπου γίνεται έκτρωσης, εκεί είναι το σφαγείο. Και το σφαγείο, και ενώ άλλες χώρες τιμωρούν αυστηρώς την έκτρωση, εδώ στην Ελλάδα αμνηστεύεται. Δεν έχει καμία τιμωρία η έκτρωση. Λοιπόν, εκεί, πού εκεί, εκεί στο σχολείο, εκεί όπου διδάσκαλος άθεος και άπιστος διδάσκει αθεία και απιστία. Και για να πάνε στα σχολεία, λέει, να εκκλησιαστούν, τι ζητούν? Ζητούν επιμίσθιον, λέει. Επιμίσθιον, να πάνε με επιμίσθιον. Πού είναι οι δάσκαλοι του γένους μας, οι οποίοι μας πηγαίνανε τα μικρά παιδιά στην εκκλησία και απαιτούσαν σεβασμόν προς την Θεία Λατρεία? Εκεί, άλλος Γολγοθάς. Ποιος είναι ο Γολγοθάς? Στα δικαστήρια όπου ξαπλώνουν τα βρωμερά τους χέρια και ορκίζονται των όρκων κλπ. Που και μόνο να ορκιστείς όρκος είναι αμαρτία. Διότι το είπε ο Χριστός, μη ομός σε όλος. Δεν επιτρέπεται όρκος. Και ενώ έγιναν τόσες αλλαγές έγιναν μέσα στο έθνο μας, αυτή η σωτήριος αλλαγή προς το Ευαγγέλιο δεν έγινε ακόμα. Εκεί, στο στρατό, να πάνε τα παιδιά να εκπαιδευτούν και ακούν τους αξιωματικούς τους να βλαστημούν με τα σκρότερα λόγια να βλαστημούν τον Χριστό. Εκεί, μέσα παντού, στην αγορά, όπου μεταξύ, όπως λέγει ο Ρώσος Σώστομος, μεταξύ του Δούνε και Λαβίν, μεταξύ πωλήσεως και αγοράς, εμφυλοχωρούν, μεσολαβούν όλοι οι δαίμονες της κολάσεως. Εκεί, στην Βουλή των Ελλήνων, όπου προημερών υπεδέχτη εν τιμή τον αφορισμένο Αγγελόπουλο. Μάλιστα, εκεί τον υπεδέχτη. Τον Αγγελόπουλο τον αφορισμένο τον υπεδέχτη στην Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα, εκεί πέρα. Εκεί μέσα. Αυτή είναι εκεί. Μάλιστα. Η ώρα συνεπληρώθη, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα λίγα λεπτά και τελειώνω, παρακαλώ. 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 Λοιπόν, εκεί λοιπόν γίνεται η σταύρωση του Χριστού μας. Αλλά η τιμωρία των, όπως είπα, τίποτε δεν είναι. Αλλά η αξία του εσταυρωμένου ουδείς δύναται να μειώσει. Διότι είναι όπλων ακαταμάχη των όπλων. Σημαία ένδοξος. Κάτω από την οδεία η Εκκλησία μας διόλων των αιώνων δίνει την κρατεά της μάχη. Μάλιστα. Και προτού να τελειώσω, λέγω ένα παράδειγμα το οποίο μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση, ότι δεικνύει την αξία του Σταυρού υπό ορισμένα σημεία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο Σταυρός είναι νικητήριον και των δαιμόνων. Λέγει εκεί ο Κοσμάς ο Αιτωλός ότι υπήρχε στην εποχή του ένα τσοπανόπουλο. Και ένα τσοπανόπουλο βαρέθηκε να φυλάει τις νύχτες πάνω στα ψηλά βουνά τα προβατά του. Και λέει στον πατέρα, το πατέρα λέει, βαρέθηκα πλέον. Θέλω να πάω κάτω στις πολιτείες, λέει, να μορφωθώ, να γίνω σπουδαίος άνθρωπος, να γίνω βασιλιάς. Τι λες, παιδί μου, λέει, βασιλιάς είσαι, εδώ είσαι βασιλιάς. Το πρωί που σηκώνεσαι επάνω, τα βουνά που βλέπεις, τα ειδόνια που κελαϊδάνε, τα χορτάρια, τα άνθη, το ουρανό, τα άστρα, είναι βασιλιός σου είναι ολόκληρο. Είσαι όντως βασιλιάς? Όχι, λέει, θέλω να γίνω βασιλιάς. Και έφυγε, το εγκατέλειψε το πίμνιον και έφυγε, και στον δρόμο συνήθισε μια σπηλιά. Και μέσα στη σπηλιά ήταν ένας μάγος. Και ο μάγος αυτός του είπε τον πόθο του, λέει, θα σε βοηθήσω. Θα σου δώσω, λέει, φοβάσαι? Δεν φοβάμαι τίποτα εγώ, λέει. Εγώ έπνιξα τη νύχτα λύκο, λέει, έχω πνίξει. Λέει. Πάλεψα με λύκο και τον έπνιξα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Καλά, του λέει. Αφού δεν φοβάσαι, θα σου φτιάξω ένα μαγικό, θα το πάρεις το μαγικό αυτό και θα το πας επάνω, θα το πας στο νεκροταφείο, εκεί το νεκροταφείο, και τη νύχτα 12 η ώρα είναι η ώρα των δαιμονίων. Είναι η ώρα κατά την οποία, όπως λένε οι στατιστικές, έχουν αιχμή. Η αιχμή αμαρτημάτων, εγκλημάτων. Είναι σπουδαίο το θέμα αυτό, αλλά δεν αφήστε να το χειριστώ άλλοτε. Λοιπόν, πήγε λοιπόν αυτός και την ώρα που έγινε, χτυπούσε το ρολόι 12, έριψε το μαγικό του ο Τσοπανόπουλο. Το τι έγινε περιγράφεται. Του είπε, σαν να βγήκανε 1000 σκυλιά, σαν να βγήκανε λύκοι και τσακάλια και ορίγοντο θρομερά. Τον έπιασε φόβος και τρόμος τον έπιασε, τρόμος και φόβος τον έπιασε, και τότε θυμήθηκε τη γιαγιά του. Που του λέει, παιδάκι μου, λέει, εάν ποτέ κινδυνεύσεις, κάνε το σταυρό σου, λέει, και θα φύγουν τα δαιμόνια. Κάνε λοιπόν το σταυρό του με τρόμο και φόβο και φύγαν τα δαιμόνια. Πάει το πρωί στον αυτόν, τι έκανες? Να, λέει, έκανα, λέει, το πέταξε όπως μου είπες, το έριξε πάνω στους τάφους εκεί, αλλά περίεργο πράγμα, λέει, μόλις αυτό έκανε το σταυρό σου, ρε βλάκα, έκανες, λέει. Δεν ξέρεις ότι ο διάβολος ουδεί το σταυρό του Κυρίου? Έκανε το σταυρό του και έφυγαν, λέει. Τώρα θα σου δώσω ένα άλλο μαγικό πιο μεγάλης αξίας και δραστηριότητος. Λέει, θα πας κάτω, πάτω σε ένα χωριό, λέει, και θα σφάξεις ένα αγοράκι, λέει, 2 χρονών, και θα μου φέρεις ζεστή την καρδιά του.
μη σας φαίνει παράξενο, και μέχρι σήμερα στη Νέα Υόρκη σφάζουν μικρά παιδιά οι μάγοι και παίρνουν την καρδιά του παιδιού και κάνουν μάγια. Και η μαγεία είναι ένα σημείο το οποίο έχει εξαπλωθεί πολύ, και στην Ελλάδα μας λένε ότι υπάρχουν 20.000 μάγοι. Και πολιτικοί άνδρες συμβολεύουν τους μάγους και αστρολόγους. Μάλιστα. Αυτό είναι σημεία των καιρών και αυτά. Τα οποία δεν είναι μόνο το 666 σημείο των καιρών, είναι και άλλα σημεία τα οποία υπάρχουν μέσα στο έθνος μας. Λοιπόν, πήρε αυτός, έκανε το μαγικό του, έσωξε το παιδί, το πήγε, έκανε ένα μαγικό, το έδωσε, πήγε, λέει τώρα πάλι εκ νέου. Πάει λοιπόν εκ νέου τα μεσάνυχτα, χτυπάει 12, πετάει το νέο μαγικό του που ήταν φτιαγμένο από το αίμα και από τις σάρκες του αυτού παιδιού, και μόλις τώρα πια σεισμός έγινε. Όχι, φοβερότερα τσακάλια, λύκη, σκυλιά, ορίοντο απάνω κλπ. Φοβήθηκε πάλι αυτός, φοβήθηκε, και κάνει το σταυρό του μια φορά, τίποτα. Κάνει δύο φορές τίποτα, κάνει τρεις φορές τίποτα, κάνει χίλιες φορές τίποτα. Είστε έξυπνοι και μπορείτε να καταλάβετε γιατί στην πρώτη φορά τον με έκανε μια φορά το σταυρό του και έφερε αποτέλεσμα, ενώ στη δεύτερη φορά χίλιες φορές έκανε το σταυρό και τον έκανε, διότι στην πρώτη φορά ήτανε αθώος. Τα χέρια του ήταν αθώος. Ενώ στη δεύτερη φωνιά ήτανε φωνιάς, έσταζαν τα χέρια του, έσταζαν. Αυτή λοιπόν είναι ο σταυρός του Κυρίου μας. Ο σταυρός τον οποίο πρέπει να τιμώμε όλος ιδιαίτερος. Φτάνει ο σταυρός του Κυρίου να κάνει το θαύμα του. Και γενναιών έκανε το σταύρο του. Και οι σαμφίλοι του σταυρού να βλαστημίσει. Να βλαστημίσει κανείς, να βλαστημίσει. Δεν βλαστημούν. Στον Πόντο, στη Μικρά Ασία, στη Μακεδονία μας, στην Ελλάδα μας, στο Μοριά, στην Κρήτη. Δεν ακούγεται βλαστημία. Δεν μπορούσε να μείνει στην βλαστημία. Έπρεπε να φύγει, να μεταναστεύσει ή το αδύνατο να ζήσει. Ήταν έξω. Ενώ τώρα πλέον η βλαστημία έγινε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα και αμαρτήματα του ελληνικού λαού, γιατί δεν υπάρχει χωριό πολύς βλαστημία μέσα, ουριάζει η βλαστημία, που αν κάθε βλαστημία που ακούγονται κάθε μέρα γινόταν, έπεφτε ένα στροπελάκι, δεν ξέρω πώς θα ζούσαμε, πώς οι άνθρωποι θα ζούσαν, πώς θα ζούσαν. Και αν γινόταν σεισμός, δεν ξέρω ποιο σπίτι θα έμενε όρθιο. Μου είπε ένας ευσεβής οικοδόμος που εργάζεται 30 χρόνια στις οικοδομές. Όταν λέει βλέπω αυτές τις οικοδομές κλαίω. Γιατί κλαίς? Κλαίω διότι ήταν πρώτα η Αθήνα, 15.000 είχε, 10.000 ήταν η Αθήνα. Τώρα η Αθήνα έγινε μεγαλούπολης, έγινε 4 εκατομμύρια. Και εν σχέση με την έκταση της Ελλάδος είναι η μεγαλύτερη πόλη της ανθρωπότητος. Περβαίνει, 4-3 εκατομμύρια μαζευτήκαν εδώ πέρα κλπ. Λοιπόν μου λέει ο οικοδόμος ότι κλαίω, λέει, χωρίς να έχει διαβάσει τον Απόστολο Παύλο, μου έκανε εντύπωση αυτό. Κλαίω, γιατί κλαίω? Διότι από την ώρα που μπαίνει θεμέλιο, όσο να χτιστεί το σπίτι, εκατοντάδες βλαστήμες ακούγονται. Και κανείς δεν τους απολύει. Κανείς να φύγει, σου λέει. Κανείς τους έχει. Βλαστημάει ένας, βλαστημάει άλλος. Και είναι πλέον βλάστημοι και πλημμύρισαν τον κόσμο. Και ακούγεται βλαστημία σε μεγάλη έκταση. Τι πρέπει να κάνουμε? Όπως πολλάκις είπα και θα πάψω να τα επαναλαμβάνω, διότι μερικά πράγματα είναι αναγκαία να τα επαναλαμβάνουμε. Έχω να τονίσω το εξής, ότι ευθύνη μας την έχουμε όλοι μας ανεξαιρέτως. Το είπα και άλλοτε και το τονίζω και πάλι. Ο Αγγελόπρος Λογάρη, ο οποίος είναι άθεος και άπιστος και εμπέχτης των θείων και των ιερών, έτυχε ιδιαίτερα αντιμών. Και το ΙΟΚ το εχωρίζει 650 εκατομμύρια για να φωνάξει και αυτός κάτω τα σύνορα. Τα σύνορα μέσα, οι Σκοπιανοί το φωνάζουν, το φωνάζει και αυτός εδώ πέρα κλπ. Εάν υποθέσουμε ότι έβγανε ένα σενάριο και ύβριζε τον Καραμαλή, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ή ύβριζε τον κύριο Μητσοτάκη, ή ύβριζε τον Πανδρέου, ή ύβριζε τον Φλωράκη, να είστε, ότι έχουν προβλέψει μεγάλοι αυτοί οι άντρες, έχουν προβλέψει νόμο. Όποιος βλαστημίσει, όποιος υβρίσει αυτούς, 2 χρόνια φυλακή. Μικρός είναι ο Χριστός, μικρά η Παναγιά, μεγάλη είναι αυτή. Να, η αμαρτία του ελληνικού λαού μας. Και τον δεχτήκαν επισήμως μέσα στην Βουλή των Ελλήνων. Λοιπόν, έχουμε ευθύνη όλοι μας για το κύμα αυτό της βλαστημίας. Κουραστήκατε? Όχι. Μιλάτε ψέματα? Λοιπόν, καλά φαίνεται. Θα πω και ένα ανέκδοτο ακόμα σε σωμολόδια ανεκδότων. Ανοίγω το βιβλίο της ζωής μου και να φέρω ένα παράδειγμα. Όταν είμαι στρατιωτικός ιερεύς και είχαμε ανεβεί στα ψηλά βουνά και αδύνατο ο ιστορικός αγώνη υπερπίστεως και πατρίδος, και τα παιδιά της Ελλάδος σήκωναν το κήρυγμα όπως ρουφάει το σφουγγάρι, το νερό, έτσι σφουγγάρι. Δεν είδα ποτέ ακροατήριο πιο θερμό με δάκρυα στα μάτια από τα ακροατήρια των παιδιών μας, των οποίων τα νεκροταφεία, η Φλόρινα έχει το μεγαλύτερο νεκροταφείο, 500 νεκροί.
Νέα παιδιά, θυσιάσαν υπερπίστεως και πατρίδος, θυσιάσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Λοιπόν, τότε μερικά παιδιά παραπονέθηκαν, λέει, τι πατρίδα, λέει, τι θρησκεία. Εδώ ο λοχαγός μου, εδώ ο ταγματάρχης, εδώ ο αξιωματικός, εδώ, λέει, ο στρατηγός βλαστημάει Χριστό και Παναγίες. Λέω, τι λες, ρε παιδί μου. Σηκώθηκα λοιπόν και πήγα και ήρθα στην Αθήνα κάτω, με τα άρβυλά μου, και παρουσιάστηκα μπροστά στον επιταλάρχη, Κοσμάτων λέγανε. Δασκαλά μας ήταν, που ξέρω που είδα. Λοιπόν, του πώς το μίλησε, το μίλησε παραπολικός. Λέει, τι έχουν καταγγείλει ένα σπουδαίο γεγονός. Ποιο γεγονός? Ότι, λέω, στην Ελλάδα μας, λέει, έχουμε μια καλή βασίλισσα. Παραπολικός σου μίλησε, μην παραξηγηθώ. Γιατί εγώ δεν ακούω στη βασιλεία ούτε στη δημοκρατία. Λοιπόν, λέει, έχουμε βασίλισσα, και όμως, λέω, την υβρίζουν. Λέω, μη ρωτάς, χιδαίος, δεν μπορώ να σου φανερώ με τη βρίζουν. Εθύμωσε λοιπόν αυτό που το ακούσμα, ότι αυτό επιτελάχισε ο Κοσμά και είπε, στρατοδικείο και εκτέλεση. Στρέφω το λόγο και του λέω, μη φοβάσαι. Κανείς δεν υβρίζει τη Φρυδρίκη. Τρέμουν οι πάντες και οι πάντες. Κανείς, ούτε μικρός, ούτε μεγάλος, ούτε τίποτε. Και όταν παρουσιαστεί στα σύνορα, την χαιρετούν με ως βασίλισσα. Αλλά βλαστημούν, λέω, κάτι άλλο. Για βλαστημούν μια γυναίκα, μια, αν επιτρέπετε να πούμε γυναίκα, βλαστημούν μια που ενώπιον της οποίας, λέω, εν συγκρίσιμες ενώπιον της οποίας, η Φρυδρίκη είναι ένα μηδενικό πελώριο, λέω, ένα μηδενικό τέτοιο. Όταν το ήξερε αυτό, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται. Άντε, λέει, δίπλα, λέει, δίπλα εδώ είναι ο παπάς, λέει, όχι παπάς. Όχι παπάς, το λεπτό να τα πει. Να, γιατί θα χαθεί η πατρίδα. Σου είπα, όταν υβρίζεται η Φρυδρίκη, ήσουν έτοιμος να παραπέμψεις στο στρατοδικείο. Τώρα που σου είπα ότι η βασίλισσα των ουρανών, υποκριτέ είμαστε. Υποκριτέ. Μέσα στην εκκλησία περιορίσαμε τη θρησκεία μας και έξω από την εκκλησία γίνεται πάντο, πάσα αμαρτία και πάν ασχημία κλπ. Έτσι είναι. Και τώρα πλέον φτάσαμε σε μια εποχή που ονομάζεται ό,τι έληξε τώρα. Υπάρχει ένα περιοδικό που τυπώνεται στη Νέα Υόρκη και έχει κυκλοφορία 7 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Εγώ στα χέρια μου δεν έπεσε αυτό. Ονομάζεται Νέα Εποχή. Και η Νέα Εποχή αυτή που κυκλοφορεί λέγει πλέον ότι έληξε η περίοδος του Ιχθύος. Ποιος λένε το Ιχθύος, όπως ξέρετε πολύ καλά, στις κατακόμβες μέσα ο Χριστός εικονίζεται ως ψάρι. Ως ψάρι. Ιχθύς, δηλαδή, Ιησούς Χριστός Θεού, Υιός Θεού, Πατρός, είναι αυτός. Λοιπόν, ως ψάρι και ό,τι έληξε πλέον η περίοδος του Ιχθύος του Χριστιανισμού και έρχεται τώρα νέα εποχή του Υδροχώου. Το δε Υδροχώο είναι αντίχριστη μέσα, είναι ο Σατανάς ολόκληρος με όλα τα αυτά τα σημεία τα οποία έχει. Σε αυτή την εποχή μπήκαμε στην περίοδο, αυτή τη σκοτεινή εποχή και συνεπώς ούτω πώς είναι. Αλλά οι πιστοί, όσοι ολίγοι και αμήνουν πάνω στη γη, όσοι πιστοί και αμήνουν, πρέπει να κρατήσουμε σταθερά τη σημαία του Χριστού μας. Τη σημαία του Χριστού μας, που συνεχιστέ μια μεγάλη ιστορία του γένους μας. Διάβαζα τον Μπουκεβίλ, ένα Γάλλον περιηγητή, ο οποίος ευρέθηκε στην Ελλάδα τα χρόνια της Επαναστάσεως του 1821. Ευρέθηκε στοιχείο, όπου εκεί στοιχείο μπήκανε μέσα οι βάρβαροι οι Τούρκοι και έσφαξαν και κοκκίνησε το Αιγαίο με το αίμα των μαρτύρων. Και πιάσανε καμιά χιλιάδα μικρά παιδιά και γυναίκες, τους βάλανε στην παραλία, ξεριζώσανε στα εσταυρωμένα από την εκκλησία, τον βάλανε κάτω στο σταυρό και τους έκαναν. Σας τάσανε προθεσμία μισή ώρα. Όποιος από εσάς φτύσει το σταυρό, πατήσει το σταυρό, θα είναι ελεύθερος. Όποιος δεν τον πατήσει, θα εκτελεστεί. Ύστερα, εκεί ήταν από Κεβίλη, ήταν παρόν. Πέρασε μισή ώρα, ούτε ένας! Ούτε ένας! Ο Ελλάς, ο Έλληνες, ποιος τώρα πάει το μαχαίρι στο λαιμό μας και μας πιέζει, που θα είχαμε κάποια δικαιολογία επιτέλους, τίποτα απολύτως. Επίσης και πάνω στο Ιάσιο της Ρωμανίας, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, όταν κήρυξε επανάσταση, ενώματι του Τιμίου Σταυρού, αγωνιζόμεθα υπερπίστεως και πατρίδος. Και τώρα τελευταίο το 12, που ένα καράβι είχαμε, δεν είχαμε πολλά καράβια εμείς, τα άλλα ήταν σαν πιοκάραβα. Ένα καράβι είχε η Ελλάς. Είχε τον Αβέροφ. Ένα καράβι είχε. Αλλά μέσα στον Αβέροφ ήταν ήρωας. Αλλά μέσα στον Αβέρο ήταν πιστός. Αλλά μέσα στον Αβέρο ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο κουντουριώτης ο Παύλος. Και πήρε τον Τίμιο Σταυρό, τον είχε δώσει ο Πατριάρχης των Ορσολίμων, τον έβαλε πάνω στη γέφυρα. Εδώ λέει, εδώ. Και τέλειωσε την εγγράφημα. Με τη βοήθεια του Σταυρού, ακάθεκτη. Ακάθεκτη. Δέναμε εναντίον του προαιωνίου εχθρός του κόσμου. Και ένα καράβι, εμάντρωσε μέσα στον Ελίσποντο όλα τα καράβια τα τούρκικα. Πού θέμε σήμερα τέτοια πίστη? Φοβούμαι πολύ, αδέρφια μου, δεν θέλω να γίνω προφήτης ούτε ως προφητείας, αλλά βλέπω τα σκοτεινά σημεία του ορίζοντος, βλέπω την προδοσία, βλέπω την έκτρωση. Όπως σας είπα και άλλοτε,
Τα επαναλαμβάνω μερικά πράγματα, διότι θέλω να γίνετε κήρυγες του Ευαγγελίου και των αληθιών της πίστεώς μας. Να πείτε, λέγω, βλέπω και βλέπω τι βλέπω. Ότι το είπα, έρχονται, περνούν πολλοί, πολλοί περνούν, όλοι τους. Κλαίω κι εγώ και αναστενάζω με τους εχθρούς του Χριστού μας, του Σταυρού μας. Δύο πρόγραμμα σατανικών. Προγραμματίζω δύο παιδάκια. Τον ένα δικηγόρο, τον άλλο μηχανικό. Και γέμισε η Ελλάδα από μηχανικούς, από γιατρούς, από δασκάλους. 30.000 δασκάλους είναι αδιόριστοι. Γεωργός δεν υπάρχει. Μόνο τώρα που ήταν κάτι Αλβανία πάνω, τους πληρώνουμε 200.000 δραχμές. Δεν υπάρχουν βοσκός. Να τρώμε το τυρί, να τρώμε το βούτυρο, να τρώμε το γάλα, αλλά να σκοπιάσουμε και να μοχτήσουμε, για να γίνει έφορος, ουδή σκοπιάζει. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο που βρισκόμεθα εδώ, στην φοβερά αυτή περίοδο που βρισκόμεθα, φοβούμε πολύ, διότι σβήνει το έθνος. Σβήνει. Το είπα και το επαναλαμβάνω και θα πάψω να το επαναλαμβάνω. Στο 12 που ο πλαστήριας ξεκίνησε με το σύνταγμά του και έφτασε μέχρι Καλεγκρότο και με το τσάλια, με τα τσάλια έβλεπε ότι πλησιάζει να πέσει η Άγκυρα και Δρομαίος έφυγε ο Κεμάλ προς τα κάτω, προς το Εικόνιο κλπ. Την ώρα εκείνη που τα τάγματα, τα ερωικά μας εβάζαν προς το θρίαμβο, την εποχή εκείνη του 12, του 12 του 20, ένας Έλληνας πέθανε το πρωί και μέχρι το βράδυ γεννιότανε 8. Τώρα, στο 1999, στο σύνοδο μας, λοιπόν, που καυχόμεθα ότι ενταχθόμενοι στην ΕΟΚ, που είναι ανθεληνικός οργανισμός και θέλει να σβήσει το ιστορικό μας έθνος από το χάρτη της γης, τώρα στο 1991 ένας Έλληνας πεθαίνει και μισός γεννιέται. Μισός! Ενώ στην Τουρκία ένας Τούρκος γεννιέται, πεθαίνει και 12 γεννιόνται. Και γίνανε 75 εκατομμύρια. Φόβος λοιπόν υπάρχει με τα εγκλήματα που διαπράττουμε και με τις βλασφημίες που ακούνται και με τις εκτρώσεις που γίνονται και με τις αδικίες που κάνουμε, που μεταβάλαμε την Ελλάδα σε Γολγοθά, όπου τον σταυρώνουμε. Μια φορά τον σταυρώσανε οι Εβραίοι, αλλά εμείς τον σταυρώνουμε καθημερινώς. Παρόλα τους σταυρούς τους οποίους κάνουμε, οι οποίοι δεν έχουν αξία πλέον σταυροί, διότι γίνονται υπό την προϋπόθεση μετανοίας και εξομολογήσεως και καθαρότητας ψυχών. Φοβούμε πολύ και το λέγουμε τα δακρύων εγώ, γερών επίσκοπος, ο οποίος σήμερα αύριο φεύγουμε το εξπρές στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, φοβούμε πολύ, αδέρφια μου, ότι θα κυματίσει η σημαία του και μάλιστα των λευκών πύργων της Θεσσαλονίκης. Και θα αισθανθούμε τη δουλεία, την απέραντη δουλεία, διότι τα παιδιά της Ελλάδος δεν έχουν διάθεση να αγωνιστούν. Ούτε στα καράβια μας, ούτε στα αεροπλάνα, ούτε πουθενά. Είναι παιδιά της καλοπεράσεως. Είναι παιδιά όχι της εποχής του ηχθείως, αλλά παιδιά του υδροχώου. Ταύτα, αγαπητοί μου, έχω. Δεν θέλω να τελειώσω με απελπισία. Γνωρίζω, αισιοδοξώ από τη πλευρά αυτή. Εάν κοιτάξω κάτω στη γη, κοιτάξω οπουδήποτε ανοίξω το βλέμμα. Αυτό απελπίζομαι, αλλά όταν υψώσω τα βλέμματα στους αστέρας, πάνω από τους γαλαξίες, όπου κατοικεί η Αγία Τριάς, όπου είναι η έδρα της, είναι ο θρόνος του υψίστου, ο θρόνος της χάρετος, όταν υψώσω, εγώ δεν λέγω, όπως είπε ένας Άγιος, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, διότι δεν υπάρχουν τέτοιες διαιρέσεις. Εγώ μία διαίρεση ξέρω, ή φίλοι του Χριστού ή εχθροί του Χριστού, ή πιστοί ή άπιστοι. Αυτό λέει και ο Γκέτε, ότι η ιστορία. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία, λέει ο Γκέτες, ο φιλόσοφος και ποιητής, ότι είναι μάχη. Το έλεγε ο Λούβαρος, ο αείμνηστος καθηγητής μας, είναι μάχη μεταξύ πίστεως και απιστίας. Όπου είναι πιστός, τον αγαπούμε. Όπου είναι πιστός, τον εκτιμούμε. Όπου είναι πιστός, τον ακούμε. Αλλά όπου είναι άπιστος, είτε της Α, είτε της Β, είτε της Γ. Λοιπόν, εμείς ο σύνθημά μας, θα το εκτενήσω πολύ περισσότερο το κήρυγμά μου, να το πω, είναι ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά, αλλά ένα νέο σύνθημα. Άνω σχόμετας καρδίας. Μόνο ο Θεός θα κάνει το θάμα του πάλι στην πατρίδα μας και θα βρει τρόπους, πολλούς τρόπους, διότι η Ελλάς έχει ένα μεγάλο προορισμό και είναι αποστολικό έθνος και θα βρει ο Χριστός τρόπους για τον οποίο θα επανέλθει το έθνο μας στην τροχιά την ένδοξο. Μέχρι τότε ας έχουμε όλοι μας αγάπη και ενότητα και ειρήνη μεταξύ μας. Μέχρι τότε ας πιστεύουμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, ας έχουμε το σταυρό. Δεν θα νικήσουν πολλά σύμβολα, 15 σύμβολα που σας αναμετρήσω σήμερα. Είναι η πεντάλφα, είναι το μεσοφέγγαρο. Είναι τόσα μεσοφέγγαρο. Είναι προπαντός. Βλέπετε τι γίνεται. Πέφτουν μέσα στα τύρανα που είχαν στήσει
που είχαν στήσει το σφυροδρέπανο και είχαν στήσει ένα άγαλμα, μας λέγανε αυτοί οι πρόσφυγες, 15-17 μέτρα μήκος και βάθος και λοιπά ύψος, τα γκρέμισαν όλα. Πέφτουν τα σύμβολα του αθεισμού, πέφτουν τα σύμβολα του αυτά, θα ανατύλει και μια νεότερα ημέρα. Αλλά εμείς σας προσέξαμε, εμείς που ζούμε στο 1991, σε εποχή του, σε νέα εποχή του συντροχώ, όπως λέγουν αυτοί οι προφήτες και οι μάγοι, στην εποχή αυτή που ζούμε, ας προσέξουμε πολύ να είμαστε σταθεροί και ακλόνητοι και να μένουμε σταθεροί και ακλόνητοι. Και όπως είπα και δεν παραλαμβάνω, και θα συνεχίσω το κήρυγμα την άλλη Κυριακή, αν θέλει ο Θεός, εδώ πάλι θα είμαι. Λοιπόν, θα συνεχίσω, αν θέλει ο Θεός, και μετά για τον ευχό σας θα αναχωρήσω πάλι προς τα επάνω. Όπου εκεί είναι η μάχη σκυρά που δίνομαι με τη βοήθεια του Θεού, και θέλω να πιστεύω ότι με τους αγωνιστάς, με το λαό μας, τον πιστό, με τον πιστό λαό, πιστεύω ότι με τον πιστό λαό θα εκεί μέσα η Μακεδονία μας ή το είναι και θα μείνει πάντα ελληνική. Λοιπόν, τελειώνοντας λέγω, κι αν ακόμα υποθέσουμε ότι στο σπίτι το έχω πει κατ' επανάληψη, το επαναλαμβάνω και τώρα, και αν μέσα στο σπίτι σας δεν πιστεύει ο πατέρας, δεν πιστεύει η μάνα, δεν πιστεύει. Και αν είναι σε ένας μόνο, εσύ ο ένας, να λες πιστεύω Κύριε στον σταυρωμένο Λειτουργή τον κόσμο. Και αν μέσα η γειτονιά σου, το εργοστάσιο σου, η βιομηχανία σου, το εμπόριο, στο στρατό, το ναυτικό, παντού, δεν υπάρχουν πλέον κοροϊδεύουν και εμπέζουν, εσύ ένας να μείνει στο καράβι μέσα, να μείνει στο καράβι, να μείνει πιστό και φωσιωμένο στον Θεό. Και αν ακόμα μέσα στην Αθήνα όλοι του γονατίσουν και προστινήσουν το βάλ. Τα είδωλα, τα νεότερα είδωλα, και ακόμα προχωρώ και λέγω το πλέον απίθανο. Και ένας να μείνει πάνω στον πλανήτη σου, ένας να μείνει στον πλανήτη σου. Να πιστεύεις, δεν θα νικήσουν τα σύμβολα. Θα νικήσει ότι είμαι ο Σταυρός, θα νικήσει ο Σταυρωμένος, ο Φέδες. Αυτά είχα να πω απόψε και αν θέλει ο Θεός και ζω και λοιπά, θα ομιλήσω την άλλη Κυριακή εδώ και σας περιμένω όλους, θα ομιλήσω επί θέματος. Όχι, το καθήκον μας είναι επάνω, το καθήκον μας είναι επάνω, εκεί ψηλά το καθήκον μας. Θα σας μοιράσω και μια σπίθα, η μνημόσυνο των γονέων μου, δωρεάν την πάρετε, να τη διαβάσετε πολύ, να τη δώσετε, πάρετε πέντε, δέκα, έχω μια προφητεία, μέσα αναπτύσσω μια προφητεία, η οποία εφαρμόζεται 100% στην Ελλάδα, τη διαβάσετε προφητεία αυτή. Και αυτό έχουμε. Λοιπόν, σηκωθεί τώρα όλοι και ψάλλουμε το πολιτικείο της ημέρας. Εσείς οι ψαλτάδες, ψάλλετε το πολιτικείο της ημέρας. Το σταυρό. Σταυρό μας θα το κάνουμε κανονικός, όπως το κάνουν οι πατέρες μας. Όχι όπως κάνουν οι αιρετικοί όλων των αιώνων. Κανονικά το σταυρό σας. Διευκόν τον Αγίον, τον Πατέρα, τον Ιμών, Κύριε. Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελεύθερος, ημάς. Αμήν.